Η κυβέρνηση έχει αποθρασινθεί. Επανειλημμένα έχουμε πει ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί μας βρίσκονται εκτός ακόμα και αυτού του πενικρού επιδόματος ανεργίας και όσοι, εν πάση περιπτώσει, πιάνουν τις προϋποθέσεις και τους όρους, βρίσκονται ακόμα εκτός την απληρωσιά, γιατί δεν εμφανίζονται τα ένσημα από τις μονομερείς δηλώσεις. Δηλαδή, γιατί το ίδιο το κράτος, το Υπουργείο Εργασίας, δεν φρόντισε με ένα πάτημα ενός σκοπιού να τα εμφανίσει στον ΕΦΚΑ, στο λογαριασμό του ΕΦΚΑ. Και γιατί αφαίρεσε τη δυνατότητα του ΟΑΕΔ να τα βλέπει από την Εργάνη όπως τα είχε δει πέρσι και έκδοση κανονικά τα επιδόματα ανεργίας. Πάρα πολλοί λοιπόν είναι ακόμη απλήρωτοι δικαιούχοι και πάρα πολλοί είναι οι οποίοι δυστυχώς μένουν εκτός των όρων και των προϋποθέσεων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δημιουργεί αστέγους για να πηγαίνει ο Μητσοτάκης να του χτυπάει την πλάτη τις κρύες νύχτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεχτό σε καμία των περιπτώσεων. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Κέρκυρα, σοβαρό πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα, αλλά μιλάμε εδώ τώρα εμείς για την Κέρκυρα, σοβαρό πρόβλημα εισοδήματος, σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, το οποίο απλώνεται σε όλα τα λαϊκά στρώματα. Και γι' αυτό ολόκληρος ο κερκυραϊκός λαός, σε ό,τι μας αφορά, πρέπει να κινητοποιηθεί στα καλέσματα τα οποία υπάρχουν και από το Εργατικό Κέντρο και από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και από όποιο φορέα, από την ΑΔΕΔΗ και τα λοιπά, όποιο φορέα κινητοποιείται. Γι' αυτό συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα που δίνουν με στάση εργασίας οι δημόσιοι υπάλληλοι την Τετάρτη. Και καλούμε τους συναδέλφους μας, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους απλήρωτους, τους κακοπληρωμένους, όλους αυτούς που βιώνουν άθλιες συνθήκες εργασίας, την Πέμπτη στις 11 η ώρα το πρωί με τα οχήματά τους στο αεροδρόμιο, προκειμένου μαζί με τους αγρότες, που το ίδιο πράγμα είμαστε, τι είμαστε, αγρότες, ξενοδοχοϋπάλληλοι, ένα και το αυτό, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτό είμαστε στην Κέρκυρα. Λοιπόν, όλοι μαζί να σηκώσουμε ανάστημα, να απαιτήσουμε να σταματήσει η ακρίβεια, να σταματήσει ο εμπερμός, να σταματήσει η επίθεση στα εισοδήματα, να διεκδικήσουμε εισόδημα επιβίωσης σε κάθε περίπτωση και όπου μας ανοίγει και το χρειαζόμαστε. Όλοι λοιπόν, 11 η ώρα την Πέμπτη στο αεροδρόμιο, να διατρανώσουμε την απέτησή μας για σταμάτημα της φτώχειας, της ακρίβειας και της εξαθλίωσης που έχει επιβληθεί με κάθε τρόπο. Είτε αυτό λέγεται αγροτικό εισόδημα, είτε αυτό λέγεται επίδομα ανεργίας που δεν δίνεται, είτε αυτό λέγεται γραφειοκρατικές καθυστερήσεις κτλ. Ό,τι είναι αυτό όπου χτυπάει τα εργατικά και λαϊκά στρώματα.